σύμφωνα με το προηγούμενο ΕΣΠΑ και πάει στη νέα προγραμματική περίοδο. Θα μας επιβεβαιώσει την είδηση, μάλλον αυτή τη δυσάρεστη, ο κύριος Χαλεπλής, πρόεδρος της εργαζομένων από το ΕΚΑΒ Λαμίας. Καλησπέρα και χρόνια πολλά, κύριε Χαλεπλή. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Ισχύει το ρεπορτάζ ότι η στερεά και η φθιότητα είναι εκτός προμήθειας ασθενοφόρων? Ισχύει, δυστυχώς. Με τα τελευταία γεγονότα που έγιναν όσον αφορά την μην προώθηση προώθηση του ΕΣΠΑ, δημιουργήθηκε αυτό το πρόβλημα. Τι θα έπρεπε να έχει γίνει, εκτιμάτε, κύριε Χαλεπλή, γιατί φτάσαμε εδώ, γραφειοκρατικές το διαδικασίες? Το πιο σημαντικό είναι αυτό. Αυτό, τι, δεν... τι δεν έγινε. Αυτό δεν το ξέρουμε εμείς. Δυστυχώς, όμως, εμείς δεν ξέρουμε αν έγιναν κάποια γραφειοκρατικά λάθη, αλλά πόσο γνωρίζω όμως, συνεχώς οι εταιρείες που λάμβαναν θέση στο διαγωνισμό, δηλαδή, συνέχεια η μία πήγαινε στα δικαστήρια την άλλη, έκανε αγωγή στην άλλη και τράβηξε ο διαγωνισμός τόσο πίσω. Να ρωτήσω, αυτό συνέβαινε και σε άλλες περιοχές? Και σε άλλες. Γιατί δηλαδή εμείς ως στερεά Ελλάδα εδώ πέρα ήμασταν το μαύρο πρόβατο? Όχι. Κοιτάξτε να δείτε τι έγινε. Δηλαδή αν συνέβαινε αυτό σε όλη την Ελλάδα, κανένας δεν θα έπαιρνε ασθενοφόρα. Οι άλλοι πώς το έλυσαν το ζήτημα? Ακούστε κύριε Στεργιόπουλε. Τι έγινε? Ο διαγωνισμός, βγήκαν τα πρώτα χρήματα και ο διαγωνισμός προχώρησε από μια επιτροπή που συστήθηκε στο ΕΚΑΒ με τη χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, και τη χρηματοδότηση αυτή την έκαναν οι περιφέρειες. Γι' αυτό το λόγο... Κύριε Χαρεπλή, τη γνωρίζουμε τη διαδικασία. Ρωτάω, δηλαδή πουθενά στην Ελλάδα δεν πήραν ασθενοφόρα? Πήρανε. Οι άλλοι πώς το κατάφεραν και πήραν? Προφανώς προχώρησε πιο γρήγορα ο διαγωνισμός και γι' αυτό το λόγο μπορέσανε αυτές οι περιφέρειες, οι δύο, τρεις αυτές που πήρανε τα 50 ασθενοφόρα, 51 ασθενοφόρα, οι τέσσερις μάλλον περιφέρειες και έπονται άλλες τρεις για να πάρθουν άλλα 40 τόσα ασθενοφόρα. Δυστυχώς όμως σε αυτά δεν είμαστε εμείς μέσα. Και από ό,τι μας ενημέρωσε, μιας και ήμουνα μπροστά εγώ στον Υπουργό, είχαμε πάει σαν συνδικαλιστικό όργανο για να μιλήσουμε για θέματα δικά μας, μας βεβαίωσε ότι θα πάρθει πολιτική λύση για αυτό το θέμα για τα υπόλοιπα 90 ασθενοφόρα. Μάλιστα. Κύριε Χαλεπλή, αυτή τη στιγμή, Γιώργο, δεν ξέρω αν υπάρχει ερώτημα. Εγώ δεν έχω καταλάβει τι έχει μεσολαβήσει και κάποιες περιφέρειες το έλυσαν το πρόβλημα και κάποιες δεν το έλυσαν. Είναι η δικαστική μάχη? Κάπως έτσι έγινε η δουλειά και πηγαίνοντας πίσω-πίσω αναγκαστικά μεταφέρανε, από όσο γνωρίζω εγώ, έτσι, ό,τι γνωρίζω εγώ σας λέω, ναι. Αναγκαστικά μεταφέρθηκε πίσω-πίσω τα κονδύλια, ούτως ώστε, μιας και υπήρχε και κίνδυνος να χαθούν τα κονδύλια αυτά, έτσι. Μάλιστα. Και τα ασθενοφόρα που έχετε τώρα, φαντάζομαι, είναι πολλών χιλιάδων χιλιόμετρων. Καλά, το ξέρουμε αυτό. Τώρα έχουμε κάνει πολλές φορές ρεπορτάζ για την κατάσταση των ασθενοφόρων στην χώρα μας. Μεταφέρουν και ασθένεις, έτσι. Ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν είναι ότι κάνετε ένα έργο σκέτο. Εδώ μιλάμε για την ανθρώπινη ζωή. 960 και 980 χιλιάδων χιλιόμετρων. Τα οποία οι συνάδελφοι προσπαθούν να τα έχουν αξιόμαχα στο δρόμο. Αξίζουν συγχαρητήρια στο προσωπικό του ΕΚΑΒ, διότι δεν είναι μόνο ότι πρέπει να παρέχουν σωστές υπηρεσίες, γιατί ουσιαστικά εσείς παλεύετε να έρθει γρήγορα ο ασθενής στο νοσοκομείο για να έχει τις πρώτες βοήθειες. Βάζετε και τη ζωή σας μέσα σε αυτά τα ασθενοφόρα που έχουν πρόβλημα. Μέσα σε εισαγωγικά αυτό, γιατί τα αυτοκίνητα μέχρι τώρα και εμείς μέσα σε εισαγωγικά και έξω από τα εισαγωγικά, ξέρουμε πολύ καλά, κάνοντας και εγώ και ο Γιάννης αστυνομικό ρεπορτάζ 20 χρόνια στο πέταλο του Μαλιακού, τι κάνουν τα πληρώματα των ασθενοφόρων. Είναι οι μεγαλύτεροι ήρωες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο δημόσιο. Ακριβώς. Εμείς δεν είμαστε το κλασικό αυτό που λένε δημόσιοι υπάλληλοι. Και όλες οι υπηρεσίες που ασχολούνται οι δημόσιες υπηρεσίες που ασχολούνται με τους πολίτες και παρέχουν υπηρεσίες προς τους πολίτες, να ξέρετε ότι δίνουν και τον εαυτό τους. Μάλιστα. Κύριε Χαλεπλή, σας ευχαριστούμε για το χρόνο σας. Καλές γιορτές. Ελπίζω να έχουμε καλύτερες ειδήσεις τις επόμενες ημέρες και από το νέο έτος. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά να έχουμε. Μια καλύτερη χρονιά.
Με υγεία πάνω απ' όλα και λιγότερα προβλήματα. Γιώργο, πάμε στο μεγάλο θέμα, καυτό μέτωπο των